Καλημέρα κύριε Χατζόπουλε. Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σας μέρα. Καλημέρα. Πρόεδρε, τι γίνεται με το πρωτάθλημα? Δεν τελείωσε το προηγούμενο και έχουμε ζητήματα που σχεδόν κάθε χρόνο απασχολούν το πρωτάθλημα. Να ξεκινήσουμε λίγο έτσι γενικά με την κατάσταση πριν πάμε στα ειδικά ερωτήματα, γιατί αρκετός κόσμος θέλει να μάθει από εσάς το τι συνέβη. Κοιτάξτε να δείτε, πριν τελειώσει το πρωτάθλημα περνάμε μια νέα διαδικασία. Τώρα είναι μια καινούργια επιτροπή αδειοδότησης του ΕΣΑΚΕ, εκτός από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Στην ουσία δηλαδή περνάμε δύο φορές φάκελο αδειοδότησης. Αυτό το πράγμα γίνεται κατά τη γνώμη μου στον ΕΣΑΚΕ λίγο νωρίς, δηλαδή οι φάκελοι πρέπει να κατατεθούν 35. Είναι για μένα, η ημερομηνία είναι λίγο νωρίς, δεν έχει κλείσει ακόμα η χρονιά, δεν έχει κλείσει όχι μόνο η αγωνιστική σεζόν, αλλά δεν έχει κλείσει και στην ουσία η χρήση και των ομάδων, οι οποίες συνήθως τελειώνουν 36. Λοιπόν, εδώ καλούμαστε να φέρουμε κάποια τέλος πάντων έγγραφα που να αποδεικνύουμε, τέλος πάντων, εκτός από φορολογικές ασφαλιστικές ενημερώτητες, μια έξτρα εγγυητική. Και από εκεί και πέρα τον προϋπολογισμό μας και, και το πώς θα βρούμε αυτά τα έσοδα τέλος πάντων για να καλύψουμε τα έξοδα της νέας χρονιάς. Τα οποία όμως ως ένα βαθμό είναι λίγο δύσκολο να γίνει, γιατί καμία ομάδα στο τέλος της νέας χρονιάς δεν ξέρει ακριβώς τα έσοδα της επόμενης. Λοιπόν, και αυτό δημιουργεί γενικώς ένα μπέρδεμα, μια δυσκολία να το πω. Ο ΠΑΟΚ όμως ήταν σύνομος στις προθεσμίες, στα έγγραφα, άλλες ομάδες δεν ήταν. Και ένα δεύτερο ερώτημα... Κοιτάξτε να δείτε, όλες οι ομάδες... Πρόεδρους, ναι. Ότι ναι, υπάρχουν πέστε κενά στο φετινό κανονισμό. Στον περσινό κανονισμό δεν υπήρξαν κενά, γιατί πέρσι η Επιτροπή έκανε τη δουλειά της. Φέτος στήθηκε στον τοίχο από ορισμένες ομάδες και αμφισβητήθηκε το κύρος της και ακόμα και ο ρόλος της και η ύπαρξή της. Κοιτάξτε να δείτε, υπάρχει αυτός ο κανονισμός, ο οποίος ξεκίνησε από τη σεζόν, αν δεν κάνω λάθος, 19-20, όταν πρωτάθηκε, να το πω έτσι. Δεν ήμουν παρόν, δεν το ξέρω δυστυχώς αυτό. Λοιπόν, εμείς βρήκαμε τέλος πάντων ένα κανονισμό, ο οποίος όντως έχει, ναι, υπάρχουν κάποιες δυσκολίες κτλ. Λοιπόν... εμείς προσπαθήσαμε σαν ΠΑΟΚ να ακολουθήσουμε τέλος πάντων και να έχουμε, να μπορέσουμε, αλλά και εμείς είχαμε ερωτήματα. Υπήρχαν κάποια πράγματα δηλαδή που δεν τα καταλαβαίναμε, τέλος πάντων τηλέφωνα, επεξηγήσεις. Τρέχαμε για πόσες μέρες με αυτό το πράγμα. Δεν είναι κάτι απλό, εύκολο, είναι κάτι κατά τη γνώμη μου αρκετά σύνθετο. Και δεν ξέρω από τη στιγμή που περνάμε την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού για ποιο λόγο να γίνεται δύο φορές αυτό το πράγμα στην ουσία. Γιατί στην ουσία αυτό γίνεται. Περνάμε μία τώρα την Επιτροπή του ΕΣΑΚΕ και θα ξαναπεράσουμε τώρα στα μέσα Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος, είναι προθεσμία, να περάσουμε ξανά την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Στην ουσία δηλαδή κάνουμε διπλή δουλειά, δύο φορές το ίδιο πράγμα. Αλλά εδώ πρόεδρε, μπαίνει το ερώτημα όμως. Μπαίνει το ερώτημα από τον κόσμο του ΠΑΟΚ, για να το εστιάσουμε λίγο και να το μαζέψουμε. Ότι γιατί, για ποιον ανταγωνισμό μιλάμε όταν ο ΠΑΟΚ και ο Δανάης Χατζόπουλος είναι σύνομοι, δεν χρωστάνε ευρώ και άλλες ομάδες έχουν 21 μπαν και χρωστάνε και εγώ δεν ξέρω πού χρωστάνε. Γιατί πρωτάθλημα μιλάμε και για, για ποιους ίσους όρους μιλάμε? Κοιτάξτε, άμα θέλετε να πάμε συγκεκριμένα, επειδή μιλάτε για τα μπαν προφανώς της ΑΕΚ, η ομάδα από ό,τι κατάλαβα εγώ είχε καταθέσει τα χαρτιά και το φάκελό της, δεν νομίζω ότι είχε. Απλώς αργήσαν και εκείνοι κάποια έξτρα, δηλαδή χαρτιά που ζητιόντουσαν, αργήσαν να πάνε, τι ας πω, ένα τιμολόγιο από μια σύμβαση ενός χορηγού. Δηλαδή δεν ήταν ότι δεν είχε τακτοποιημένους διακανονισμούς, δεν είχε τακτοποιημένο το ένα το άλλο. Ήταν για κάποιες λεπτομέρειες που, κατά τη γνώμη μου και έτσι πως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση φέτος,
ξέρετε πολύ καλά ότι όλες οι ομάδες, το έχω ξαναπεί πολλές φορές, υποφέρουν με το θέμα των χρημάτων του στοιχήματος. Λοιπόν, χρειαζόταν να πάρουν, να έχουν κάποια χρήματα, να μπορέσουν και αυτοί να λειτουργήσουν, να κάνουν κάποιες πληρωμές. Εγώ σας λέω ότι okay, να τις απορρίψουμε αυτές τις ομάδες. Τι πρωτάθλημα θέλουμε να έχουμε? Πρωτάθλημα χωρίς ΑΕΚ, χωρίς ΑΡΙ, χωρίς ΠΑΟΚ, χωρίς... εγώ επειδή 2 χρόνια τώρα ζω αυτό το πρόβλημα με τα χρέη και πραγματικά έχει μπει μέσα στο πετσί μου και υποφέρω, μπορώ καλά να καταλάβω ότι υποφέρουν και άλλες ομάδες. Λοιπόν, τώρα αν σταματήσουν να λειτουργούν λοιπόν αυτές οι ομάδες, ποιον θα ζημιώσει? Όχι μόνο τις ίδιες, θα ζημιώσει και αυτούς που έχουν να παίρνουν, γιατί δεν θα πάρουν τα λεφτά τους ποτέ. Λοιπόν, θα ζημιώσει το ελληνικό πρωτάθλημα που θα αποχωρήσουν ομάδες που έχουν τέλος πάντων κόσμο στο γήπεδο. Και τι πρωτάθλημα θα γίνει στο τέλος, με πόσες ομάδες? Με 6, 7, 8, με πόσες? Μάλιστα. Πάνω σε αυτή τη βάση και σκεφτόμενος, εγώ ψήφισα να μην εγκριθεί τέλος πάντων η εισήγηση της Επιτροπής, γιατί δεν μπορώ να διανοηθώ δηλαδή μετά που θα φτάσει πιο κάτω το μπάσκετ. Άμα φύγουν και ομάδες που έχουν κόσμο, που έχουν τέλος πάντων, που προσπαθούν να ξεχρεώσουν. Γιατί κακά τα ψέματα, δεν είναι εύκολο, και προσπάθεια προσωπικά βλέπω από κάποιες ομάδες. Είναι εντυπωσιακό, δεν ξέρω αν το καταλαβαίνετε, το αίσθημα αλληλεγγύης απέναντι και σε ομάδες και στους ανθρώπους που διοικούν και αντιμετωπίζουν όλα αυτά τα προβλήματα. Και δεν το εισπράττουμε αυτό συχνά στον ελληνικό επαγγελματικό αθλητισμό. Δεν ξέρω αν γίνουμε αντιληπτός. Κοιτάξτε κύριε Βασιλόπουλε, εγώ τέτοιος άνθρωπος είμαι. Θέλω όποιος πέσει να πέσει μέσα στο γήπεδο. Άμα είναι να πέφτουμε για χαρτιά και για, τέλος πάντων, για κάποια θέματα τα οποία, πώς να το πω, δεν τα θεωρώ τόσο ουσίας, τι να πω. Εγώ χθες, φτάνοντας στη συνεδρίαση, προπυλακίστηκα και από οπαδούς. Υπήρξε ένα ζήτημα. Στο τέλος, όταν έφευγα, είδα ότι μου ξυλώσανε, μου κάνανε ζημιά και στο αυτοκίνητό μου. Λοιπόν, δεν τα μετράω, δεν μετράω. Εντάξει, ο κόσμος ορισμένες φορές είναι ανεγκέφαλος. Τι να πω τώρα, γιατί ορισμένοι οπαδοί δεν έχουν ούτε κουκούτσι μυαλό. Λοιπόν, αλλά αυτό δεν πάβει το, αν θέλουμε το καλό του μπάσκετ, να πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με μία λογική. Ναι, καταλαβαίνω να μπουν κανόνες, καταλαβαίνω να υπάρχει μία σειρά, αλλά τόσο χρόνο στραβά, πώς θέλουμε να τα εξαλείψουμε και να τα κάνουμε όλα σωστά μέσα σε ένα χρονοδιάστημα ενός χρόνου, άντε δύο? Για μένα είναι αδύνατον. Γιατί αν μιλάμε για χρέη, ναι, είμαστε σύνομοι εμείς, αν πάω, πληρώνουμε τα χρέη μας κτλ. Έχουμε φορολογική ασφαλιστική ενημερότητα, τα έχουμε όλα τακτοποιημένα στην ώρα μας, αλλά πάλι πληρώνουμε χρέη. Τραβάμε ζόρι κι εμείς. Δεν είμαστε οι μόνοι, θέλω να πω. Και άλλες ομάδες μπορεί να μην έχουν την τύχη να έχουν κάποιον, π.χ. κάποιο Χατζόπουλο σαν τον ΠΑΟΚ, να μπορεί να πληρώνει και να κάνει και να κρατάει, τέλος πάντων, με νύχια και με δόντια να ζήσει η ομάδα του. Γιατί και εμείς σε αυτή την κατάσταση είμαστε. Με νύχια και με δόντια κρατιόμαστε. Τα έχω πει 800 φορές. Με μην επαναλαμβάνω, με κουράζει και νομίζω και ο κόσμος. Κύριε Χατζόπουλε. Εντάξει, η επανάληψη, συγγνώμη Στέργιο. Ναι, ναι. Μήτρε τη μαθήσεω. Η επανάληψη, ακριβώς. Μήτρε τη μαθήσεω. Το πιστεύω ακράδαντα. Το πιστεύω ακράδαντα. Ναι, και εγώ το πιστεύω, αλλά απλώς γιατί πρέπει και ο κόσμος να το συνειδητοποιήσει αυτό το πράγμα. Που πληρώνει. Όχι εμείς που ακούμε. Σίγουρα, απλώς έχουμε την τεράστια αυτή τρέλα και αγάπη για την ομάδα μας, που είμαστε εκεί τώρα 2 χρόνια, 2 σεζόν τώρα και προσπαθούμε. Λοιπόν, αυτό νομίζω ότι το κάνουν και άλλες ομάδες. Δεν είμαστε οι μόνοι. Και εδώ να πω ότι επίσης κάποιες ομάδες είχαν πρόβλημα γιατί κάποιοι παίκτες δεν υπογράφανε διακανονισμούς. Λοιπόν, και εμείς αντιμετωπίσαμε ένα παρόμοιο πρόβλημα. Λοιπόν, δεν είναι εύκολο εκεί οι παίκτες, πρέπει να καταλάβουν τις ομάδες. Πρέπει να λειτουργούν λίγο όλοι μαζί, όχι μόνο ο καθένας στην πλευρά του. Και αυτό που πάει να γίνει όλο, γίνεται, δεν σου λέω παίκτης, εντάξει, εγώ δεν με νοιάζει, άμα δεν υπογράφω τον διακανονισμό, αν με πληρώσει για να πάρεις άδεια. Αυτό δεν είναι εκβιασμός?
πώς θα λειτουργήσω εγώ δηλαδή για να μπορέσω να σε πληρώσω. Είναι και υποχρέωση των ομάδων όμως, κύριε Χατζόπουλε, να πληρώσουν τους παίκτες. Να πω την άποψή μου. Να πληρώνουν τους παίκτες. Δεν σας λέω όχι. Σε καμία περίπτωση. Εγώ το πράττω πρώτος. Αλλά να υπάρχει σε μία περίπτωση, το έχω πει 800 φορές, μία ομάδα δεν μπορεί να έχει τη ρευστότητα κάθε μήνα, είναι αδύνατον. Που να μπορεί να είναι ακριβώς τη μέρα της, ακριβώς το μήνα της. Εκτός αν έχει κάποιον πολύ ζάμπλουτο τέλος πάντων ιδιοκτήτη, ο οποίος δεν έχει κανένα πρόβλημα. Εγώ σας λέω ότι σήμερα, εγώ προσωπικά, ζορίζομαι, πώς το λένε, το έχω πει 800 φορές. Προσπαθώ να κρατάω τις ημερομηνίες και εγώ ορισμένες φορές μπορεί να αργήσω κάποιες μέρες. Δεν σημαίνει αυτό ότι δεν θα πληρώσω όμως. Κάποιες μέρες. Ναι. Εγώ λέω λοιπόν ότι αν άπλωναν όλες οι ομάδες το πάπλωμα μέχρι τα πόδια ή τα πόδια μέχρι το πάπλωμα, δεν θα συνέβαινε αυτό. Τι λέω, ο Χατζόπουλος και ο ΠΑΟΚ παίρνουν τον Μαργαρίτη γιατί μπορούν να τον πληρώσουν. Δεν πάνε να πάρουν τον Λεμπρόν Τζέιμς και να μην μπορούν να του δώσουν την επόμενη εβδομάδα τα χρήματά του. Εντάξει, είναι σίγουρα θέμα, αυτό είναι λάθη που έχουν γίνει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές και από πάρα πολλές ομάδες. Λοιπόν, η λαχτάρα του να διακριθείς και του να πας καλά. Και αυτό που έχω πει επίσης πολλές φορές είναι ότι εγώ αυτό το λάθος δεν θα το κάνω. Λοιπόν, αν κάποιοι τέλος πάντων έχουν παρασυρθεί στο παρελθόν και τώρα σήμερα που μιλάμε κάποιες άλλες διοικήσεις προσπαθούν και εκείνοι να ξεχρεώσουν χρέη του παρελθόντος, και εκείνοι νομίζω πρέπει να τους καταλάβουμε. Τους σέβεστε, φαίνεται. Δεν είναι όλες, τέλος πάντων, όλες οι περιπτώσεις, θέλω να πω, δεν είναι οι ίδιες. Έτσι. Μάλιστα. Άλλες είναι οι περιπτώσεις, π.χ. ήταν της ΑΕΚ, άλλες η περίπτωση του Άρη, άλλη περίπτωση του Απόλλω Πάτρας, άλλη περίπτωση της Λάρισας. Πρέπει να τα βρέπεις όλα με μία, τέλος πάντων, στον κάθε ένα, να το πω χωριστά. Αλληλεγγύη, το είπα. Και, και αλληλεγγύη, ναι, εντάξει. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε με μία, τέλος πάντων, για το καλό αυτού που αγαπάμε. Ο παδί της ΑΕΚ σας επιτέθηκαν έξω από τον ΕΣΑΚ χθες, πρόεδρε. Τώρα δεν νομίζω ότι παίζει ρόλο. Όλα παίζουν. Ιστορία, καταγράφει. Η μοναδική που ήταν εκεί. Μάλιστα. Τέλος πάντων, τσαμπουκάδες εγώ δεν τρώω. Εγώ γύρισα και απάντησα και δεν καταλαβαίνω τίποτα. Τσαμπουκάδες σε μένα δεν κάνει κανείς. Τσαμπουκάδες όποιον θέλει και να κάνει το μάγκα, ένας-ένας και περάστε. Δεν είμαι από τους πρόεδρους που έχουμε συνηθίσει. Το έχω ξαναπεί και θα το ξαναλέω. Ο παδός του ΠΑΟΚ είμαι. Και όταν μιλάνε στον παδό του ΠΑΟΚ θα πρέπει να σκέφτονται πολύ καλά πώς του μιλάνε. Αν θέλουν να συζητήσουν, πολύ ευχαρίστως να συζητήσω με τον οποιονδήποτε παδό. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τσαμπουκάδες εγώ δεν σηκώνω. Τσαμπουκάδες σε μένα δεν κάνει άνθρωπος. Ή τις φάω ή τις ρίξω. Αυτό να γίνει κατανοητό. Για τον οποιονδήποτε στο μέλλον. Δεν καταλαβαίνω τίποτα. Ας τάσω και 80 χρονών. Ο ίδιος θα είμαι. Απλώς, πρόεδρε, πριν πάμε λίγο στα του ΠΑΟ, γιατί έχουμε να πούμε δύο-τρία πράγματα. Και κάτι άλλο. Ναι, ναι, χθες, παρακαλώ, Κώστα. Στέργιο. Πρόεδρε, με ενημέρωσαν χθες ότι κάπου γράφτηκε και δημιουργήθηκε μεγάλη αναστάτωση ότι οι ομάδες που ανήκουν στο μπλοκ του Παναθηναϊκού. Ναι, καλά, έσωσαν... αυτό είναι εντελώς... Έσωσαν την ΑΕΚ... Το διάβασα και εγώ το βράδυ και αντιδράσαμε χθες το βράδυ και ο κύριος Τριγεράκης ανέλαβε και... αυτό ήταν πρώτα απ' όλα να ακούσει ο κόσμος ότι πρώτα ψήφισα εγώ, πρώτα ψήφισε ο ΠΑΟΚ και μετά από μας ψήφισε ο Παναθηναϊκός. Οπότε για ποια μπλοκ μιλάμε τώρα. Για ποια μπλοκ μιλάμε. Ο ΠΑΟΚ είναι μόνος του. Και δεν ανήκει σε κανένα μπλοκ. Ο ΠΑΟΚ είναι μια δύναμη μόνος του. Και έτσι θα πορεύεται όσο είμαι εγώ τουλάχιστον, μόνος του θα πορεύεται. Και ας τον πολεμάνε, ας τον βαράνε. Ας έρθουν να βαράνε τον Ντουβάρη. Αν μπορέσουν να μας πάσουν, ας μας πάσουν. Όσο είμαστε ενωμένοι οπαδοί του ΠΑΟΚ και πηγαίνουμε την ομάδα μπροστά, δεν φοβάμαι κανένα. Κανένα και τίποτα. Και δεν ανήκω σε κανένα μπλοκ. Σε καμία παράταξη. Σε τίποτα, μόνο στον πάω κανείτε. Με την καρδιά μου και την ψυχή μου. Το είπατε νωρίτερα, πρόεδρε, ότι το ελληνικό μπάσκετ δεν πάει
στο σωστό δρόμο, είναι αποδεδειγμένο και ο κόσμος έχει χάσει το ενδιαφέρον του. Σας θυμάει πάρα πολύ και εσάς και τους συνεργάτες σας ότι όντως αυτό που λέτε, έχετε χάσει τον ύπνο σας και κάθε μέρα σκέφτεστε να είναι όλοι πληρωμένοι, τα έγγραφα να είναι τακτοποιημένα και να μην υπάρχει καμία εκκρεμότητα. Αλλά καταλαβαίνετε, για να το κλείσουμε το θέμα του ΕΣΑΚ, να πάμε λίγο σε δύο ερωτήματα που αφορούν καθαρά τον ΠΑΟΚ. Το να παίρνει, το είπε νωρίτερα και ο Κώστας βασικά, το να παίρνει μια ομάδα ξένου των 300.000 ευρώ ή 300 και ο ΠΑΟΚ να παλεύει με παίκτες των 30, των 40, των 50, των 60, δεν νομίζω να μιλάμε για πρωτάθλημα. Ίσον αποστάσεων. Ακούστε, και ένα πρωτάθλημα που θα πιστεύει και ο κόσμος. Ακόμα, και σε αυτό ακόμα το θέμα δεν έχει τελειώσει. Δηλαδή, βεβαίως, και να πάει μια ομάδα που χρωστάει και πέρασε τώρα. Λοιπόν, ωραία. Και να πάει μια ομάδα αύριο μεθαύριο, αν δεν τηρήσει τα συμφωνημένα, τελείωσε, θα γίνουν ανάκλειστο και να βγάλει δελτία, θα γίνει ανάκλειστο των δελτίων τους. Οπότε, θέλουνε, είναι μονόδρομος να τιμωρούν τις συμφωνίες από εδώ και πέρα. Οπότε, ας βοηθήσουμε όλοι, λέω εγώ, να προχωρήσουν οι συμφωνίες, να δούμε, πληρώνουν οι ομάδες. Άμα δεν πληρώνουν μετά, ας γίνουν ανάκλειστο των δελτίων. Αυτός είναι ο κανονισμός πλέον ο καινούριος που θα ισχύσει και από την ΕΟΚ. Λοιπόν, αυτό είναι, το έχει ξεκαθαρίσει και ο κύριος Λιόλιος. Ότι όποιος δεν πληρώνει τα συμφωνηθέντα δεν θα φέρνει δελτία. Και να τα πάρει, άμα δεν συνεχίσει να τηρεί τους διακανονισμούς, θα του αφαιρούνται τα δελτία. Οπότε τώρα βγάλετε εσείς το συμπέρασμά σας από εδώ και πέρα. Όχι, γίνεται κατανοητός απόλυτα. Λοιπόν, εκεί πέρα τι θα πας να πεις μετά, ότι όχι, δώστε πίσω τα δελτία. Φίλε, εμείς βοηθήσαμε. Έκανες τους διακανονισμούς. Να προσπαθείς να ξεχρεώσει. Πολύ ευχαριστώ μαζί σου. Αλληλεγγύη, όπως είπαμε. Όλοι μαζί να προσπαθήσουμε ο ένας τον άλλο να βοηθήσει. Λοιπόν, αλλά μπορείτε... This sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com. Θα χάσεις τα δελτία σου. Τι θα κάνουμε, δεν θα συνεχίσει το πρωτάθλημα. Μάλιστα. Ρεαλιστικό, σοβαρό. Απλά είναι τα πράγματα και... πλέον. Δεν είναι... Απλά είναι τα πράγματα. Αλλά όπως και εμείς, επαναλαμβάνω, υποφέραμε. Υποφέραμε στην κυριολεξία. Καταφέραμε, κάναμε κάποια πράγματα. Λοιπόν, και είμαστε σύνομοι και καταφέρουμε με ενίχεια και με δόντια, επαναλαμβάνω. Με καθημερινό, καθεμηνιάτικο, κάθε χρόνο, κάθε σεζόν αγώνα. Έτσι λοιπόν πρέπει όλοι να κάνουν αυτόν τον αγώνα. Και κάποιες ομάδες τον κάνουν τον αγώνα τους. Πιστέψτε με, τον κάνουν. Δεν είναι όλα όπως φαίνονται. Και επειδή εμείς ζούμε τις δυσκολίες που έχει μια ομάδα, καταλαβαίνουμε έτσι και λίγο πιο εύκολα και τις άλλες ομάδες. Τις διοικήσεις τέλος πάντων των άλλων ομάδων. Καταλαβαίνω ότι κάποια πράγματα φαίνονται άδικα. Φαίνονται γιατί εμείς και όχι αυτοί. Αλλά στο συνοριστικό πρώτον δεν θα πάω. Έτσι, σε καμία περίπτωση. Αν δω αδιαφορία, εννοείται ότι δεν θα είμαι μαζί. Αλλά όταν βλέπω ότι γίνεται μια προσπάθεια, νομίζω ότι είναι κρίμα να καταστρέφουμε το δικό μας προϊόν, το δικό μας πρωτάθλημα. Και να μην έχουμε ομάδες που έχουν από πίσω τέλος πάντων τον κόσμο τους. Που μπορούν να έχουν μια παρουσία. Γιατί δεν είναι καλό και για μας σαν ομάδα. Όταν έχεις ένα ντέρμπι και το χάνεις, δηλαδή τι να θέλω εγώ, να φύγει ο Άρης π.χ. Ωραία, και να μου προσθεθεί ένα εκτός έδρας που θα πρέπει να ξανακατεύω Αθήνα. Αντί να πάω μέχρι το Παλέντε Σπορ και να κάνω ένα εκτός έδρας με μηδέν έξοδα. Όπως χάθηκε και ο Ηρακλής. Χάσαμε ένα εκτός έδρας με μηδέν έξοδα. Αυτά δεν πρέπει να τα σκεφτόμαστε. Σαν εταιρεία που λειτουργεί η ΚΑΕ και η κάθε ΚΑΕ. Δεν πρέπει να τα βλέπει, δεν πρέπει να τα καταλαβαίνει. Μην ξεχνάτε ότι εμείς είμαστε στη Θεσσαλονίκη και οι περισσότερες ομάδες είναι νότια. Για μας σημαίνουν περισσότερα έξοδα. Αυτοί παίζουν μεταξύ τους, τα έξοδα τους είναι τσίχλες. Για μας το πρωτάθλημα στη Θεσσαλονίκη είναι πολύ πιο ακριβό από όλες τις άλλες ομάδες των Αθηνών. Γιατί αυτοί παίζουν μεταξύ τους και δεν έχουν μόνο τη μεταξύ που θα πάνε από το ένα γήπεδο στο άλλο. Είναι τεράστια διαφορά το ένα με το άλλο. Το κόστος ταξιδίου θέλω να πω το δικό μας. Εγώ λέω ότι αυτή η συνέντευξη είναι σεμινάριο διαχείρισης ομάδας και αγάπης από έναν ιδιοκτήτη για μια ομάδα. Όποιος καταλαβαίνει, όποιος νιώθει, καταλαβαίνει τι λέω. Στέριο. Εντάξει, για μένα αν δεν αγαπάς κάτι δεν πρέπει να το κάνεις. Μα δεν είναι μόνο η αγάπη σας, είναι και η προσέγγιση που έχετε στον επαγγελματικό αθλητισμό.
Αυτό είναι το εντυπωσιακό. Δεν είναι μόνο για τον επαγγελματικό αθλητισμό, είναι για οποιαδήποτε εταιρεία θα έμπαινα, στη δικιά μου την εταιρεία, ή σε οποιαδήποτε άλλη να έμπαινα, θα έκανα τα ίδια πράγματα. Το μυαλό μου θα ήταν πρώτα στο νοικοκυριό. Δεν θα άλλαζε αυτό το πράγμα. Αυτό διδάχτηκα, αυτό έμαθα, αυτό κάνω στη ζωή μου, με αυτό κάνω, θεωρώ ότι κάποια πράγματα τα έχω πετύχει. Μία διπλή ερώτηση, πρόεδρε, και μία σύντομη απάντηση. Γνωρίζουμε ότι έχετε και υποχρεώσει και σας ευχαριστούμε που είστε μαζί μας σήμερα στο Λίμπερο και στη Βουλή Επίθεση. Ένα μικρό σχόλιο για την επιστροφή του Βαγγέλη Μαργαρίτη. Και ένα δεύτερο ερώτημα, ότι ξεκινάει η προσπάθεια για τη νέα αύξηση μετοχικού κεφαλαίου. Δύσκολο εγχείρημα, αλλά έχετε δείξει ότι και δεν εγκαταλείπετε και πολλές φορές η θετική σας σκέψη έχει και αντίκρισμα. Κοιτάξτε, για το Βαγγέλη θα πω ένα σύντομο σχόλιο, είναι ο αρχηγός γύρισε σπίτι του και τελειώνει εκεί, εκεί που πρέπει να είναι. Λοιπόν, έγινε ό,τι έγινε πέρσι, επαγγελματίες επαναλαμβάνω δεν είμαστε, λάθη θα κάνουμε. Λοιπόν, νομίζω ότι ο Βαγγέλης γυρνάει σπίτι του και θα είναι φέτος ο αρχηγός μας, μια ακόμα φορά. Λοιπόν, στη δέκατη σεζόν του στην ομάδα. Εγώ του εύχομαι να έχει υγεία πρώτα απ' όλα και από εκεί και πέρα ό,τι καταφέρουμε καλύτερο, ευχής έργων. Λοιπόν, πρωταρχικός στόχος λοιπόν είναι, επαναλαμβάνω, η αύξηση. Γιατί, για την εξυγίανση αυτού του τμήματος. Για να μπορέσει να ζει αυτό το τμήμα, να ξεχρεώνει τα χρέη του και να πάει μπροστά. Αυτό είναι το μήνυμά μου για την αύξηση. Καλό όλο τον κόσμο, όλους τους συνοπαδούς μου να έρθουν για άλλη μια φορά δίπλα, όπως κατεβήκανε πάνω από 20.000 κόσμο στον τελικό κυπέλου, που μέσα σε μια μέρα σκέφτεστε λίγο το ποσό που ξοδεύτηκε. Είναι σίγουρα πάνω από 2 εκατομμύρια ευρώ. Άμα σκεφτείτε αυτά τα 20.000 άτομα με ένα μίνιμουμ των 100 ευρώ, είναι 2 εκατομμύρια ευρώ. Εμείς ζητάμε 500.000. Σε μία μέρα ξοδευτήκαν 2 εκατομμύρια ευρώ για να δούμε ένα μάτς. Για να δούμε ένα μάτς ξοδέψαμε 2 εκατομμύρια ευρώ οι οπαδοί του ΠΑΟΚ. Εντάξει. Λοιπόν, εδώ μιλάμε για να επιβιώσει αυτό το ιστορικό τμήμα. Αν δεν μπορέσουμε να μαζέψουμε 500.000, δεν ξέρω τι να πω. Εγώ θα είμαι εκεί και θα παλεύω όσο μπορώ, όσο αντέχω και τέλος πάντων μέχρι που πάει η τσέπη μου, όσο μέχρι να ξεπαραδιαστώ. Θα τα δώσω όλα. Πότε κυκλοφορούν τα εισιτήρια διαρκείας? Κοιτάξτε, τα εισιτήρια διαρκείας σκεφτόμαστε να τα ξεκινήσουμε λίγο πιο αργά. Γιατί και πέρσι που είχαμε ξεκινήσει πιο νωρίς, η κίνηση άρχισε προς το τέλος Αυγούστου και μετά. Εκεί άρχισαν να φούνιονται διαρκείας. Οπότε ας ξεκινήσουμε τώρα με την αύξηση. Ας έρθει ο κόσμος κοντά πρώτα στην αύξηση που χρειάζεται η ομάδα αυτή τη στιγμή, αίμα. Λοιπόν, να συνεχίσει να λειτουργεί, να πληρώνει. Μην ξεχνάμε ότι το καλοκαίρι δεν έχουμε έσοδα, αλλά το καλοκαίρι συνεχίζουν οι δόσεις στην εφορία να τρέχουν. Λοιπόν, και θα είμαστε σε πάρα πολύ δύσκολη θέση και τον Ιούνιο και τον Ιούλιο. Γι' αυτό ας πέσουμε με τα μούτρα στην αύξηση μία, να μπορέσουμε να συνεχίσει η ομάδα να λειτουργεί και θα βγουν και τα διαρκείας, θα κάνουμε και να πάρουμε και παίκτες, όλα θα γίνουν. Και αυτό θα εξαρτηθεί και πόση ομάδα θα μπορέσουμε να έχουμε. Αυτή τη στιγμή δυστυχώς έχουμε χάσει και τον κεντρικό χορηγό μας. Λοιπόν, σημαίνει πρέπει να βγούμε σε ένα σαφάρι να προσπαθήσουμε να τον αντικαταστήσουμε. Λοιπόν, είναι ένα τρομερό, πώς να το πω, είναι μια περίοδος πολύ δύσκολη, με πολύ στρες, με πολύ άγχος και θέλει πάρα πολύ δουλειά. Θα ξεκινήσουμε να τρέχουμε. Να τρέχουμε, να μπορέσουμε να καταφέρουμε να φέρουμε τα έσοδα στην ομάδα, να ζήσει η ομάδα μας. Τι να πω, και άλλη μια φορά συγχαρητήρια, πρόεδρε, για όλα. Και για το ήθος σου και για τον τρόπο που σκέφτεσαι και για την προσφορά σου στον ΠΑΟΚ και την προσφορά σου στο μπάσκετ. Και τα μηνύματα που έρχονται εδώ είναι τρομερά. Πραγματικά, κουράγιο, υπομονή και εύχομαι ο κόσμος, και το πιστεύω αυτό, να αγκαλιάσει και πάλι αυτή την προσπάθεια που είναι από ΠΑΟΞΙΔΕΣ για τον ΠΑΟΚ. Πρέπει να αγκαλιαστεί, για να επαναλαμβάνω, για να μπορέσουμε να ζήσουμε και να μπορέσουμε μια μέρα να ονειρευτούμε καλύτερες μέρες, ρε παιδιά.
Νομίζετε εγώ μπορώ να βλέπω τον ΠΑΟΚ σε αυτή την κατάσταση? Απλώς αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει άλλη λύση, μόνο να παλεύω. Να παίρνετε κουράγιο από το γεγονός, από τη σκέψη που θα ήταν ο ΠΑΟΚ εάν δεν βρισκόσασταν εσείς και όλοι οι συνεργάτες σας σήμερα στην ΚΑΕ. Επειδή το εγώ το είχα συνειδητοποιήσει που θα ήταν ο ΠΑΟΚ, γι' αυτό μπήκα μπροστά. Ας το συνειδητοποιήσουν λοιπόν όλοι και ας σταματήσουν να βρίζουν, ας σταματήσουν να αγκαρίζουν. Ας μην τα βλέπουν όλα μαύρα, όλα στραβά. Λίγη υπομονή χρειάζεται. Τόσα χρόνια κάναμε υπομονή. Τώρα εδώ μιλάμε, έχουμε φάει το μισό. Ας φάμε και τον υπόλοιπο μισό να τελειώνουμε. Ωραία. Τέλος πάντων, το φθινόπωρο που πρώτα ο Θεός θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και την δεύτερη γενική συνέλευση της περασμένης χρονιάς, αυτής που μας έκλεισε τώρα ή που θα κλείσει μάλλον 36. Λοιπόν, εκεί θα δει ο κόσμος ακόμα παραπάνω πράγματα. Ακόμα πιο μειωμένο το χρέος από ό,τι ήταν στην πρώτη γενική συνέλευση. Και άμα θέλουν, άμα δεν καταλαβαίνουν και αυτό, τι να πω μετά. Δεν ξέρω. Εγώ δεν ξέρω τι άλλο να κάνω πλέον, παρά μόνο να προσπαθώ. Σας ευχαριστούμε πολύ, λοιπόν, πρόεδρε. Κουράγιο και υπομονή. Καλό μεσημέρι. Καλή σας μέρα.